Ο 40χρονος επιχειρηματίας εξωθούσε στην πορνεία την 20χρονη κοπέλα για περίπου ένα χρόνο. Έπαιρνε κάτι μικρές λέξεις, σου έδινε 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, όπως έβρισκε. Η υπόθεση μαστροπίας αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Πάτρας. Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, συνελήφθησαν ένας 40χρονος άνδρας και μία 20χρονη κοπέλα από την Πάτρα. Ο αστυνομικός ασφάλειας προσποιήθηκε τον πελάτη και θέσε επικοινωνία με τον 40χρονο άνδρα. Έκλεισε το ερωτικό ραντεβού έναντι 200 ευρώ. Ο υποτιθέμενος πελάτης μετέβη σε διαμέρισμα στην οδό Κο στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το οποίο είχε νοικιάσει ο 40χρονος και το χρησιμοποιούσε μαζί με την 20χρονη κοπέλα για τα ερωτικά ραντεβού. Εκεί λοιπόν ο αστυνομικός κατάφερε να συλλάβει τον άνδρα και τη γυναίκα. Σύμφωνα πληροφορίες, το κάθε ερωτικό ραντεβού κόστιζε στον εκάστοτε πελάτη 200 ευρώ. Τι για 200, για 1 ευρώ τώρα. Πεθαίνει στον δρόμο για 1 ευρώ. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι που καταντήσαμε σήμερα. Η μαστροπία στο φόρτε του και στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί και που θα βρεθούμε συνέχεια, αυτά θα γίνουν. Να αναφέρουμε ότι ο άνδρας διατηρούσε κατάστημα στην Πάτρα ενώ διέμενε σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.